Γεια σας, γεια σας. Barbecue time συνεχίζουμε. Το καλοκαίρι είναι barbecue, το καλοκαίρι θέλει barbecue και γι' αυτό κάνω πολλές συνταγές μαζί με την Echo και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε ρολάκια μοσχαρίσια γεμιστά με bacon και μπλε τυρί. Μια συνταγή που πιστέψαμε θα σας αρέσει πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ εύκολη. Ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμο, κάνουμε άλλο ένα καθάρισμα στο barbecue. Αν και το καλύτερο είναι να τελειώνει το barbecue, να καθαρίζεται γενικώς εκείνη την ώρα για να το βρίσκεται έτοιμο. Αλλά όπως και να είναι, όταν ξεκινάτε, ένα καθάρισμα και ένα πέρασμα με λίγο λεμόνι είναι ό,τι πρέπει. Αφήστε να κάψει πολύ καλά και πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα ρολάκια μας. Όπως σας έχω πει, μεγάλη επιφάνεια. Εδώ απλώστε πολύ καλά το κρέας σας, ζητήστε τον κρεοπόλη να σας ανοίξει πολύ καλά το κρέας και αυτό θα το περάσουμε πρώτα. Λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και μπλε τυρί. Λοιπόν, αλατάκι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θέλω να πάρετε ένα μαχαίρι και εδώ θα έρθουμε να λείψουμε πολύ καλά και τα δύο μας κομμάτια κρέατος με μπλε τυρί καστέλο. Ανοίξτε τη συσκευασία και το μοιράζω στα δύο. Μισό κομμάτι το ένα, μισό κομμάτι το άλλο και όπως είναι με το μαχαίρι θα έρθω να το λιώσω κατευθείαν, να πάει παντού. Θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα, μπορεί και λίγο στο ψήσιμο να φύγει, αλλά δεν πειράζει, το μπλε τυρί θα δώσει το άρωμα στο κρέας και στη συνέχεια θα πάρετε το bacon το οποίο θα το απλώσετε πάνω στο κρέας. Φέτε στη μία δίπλα στην άλλη. Βάλτε μπόλικο, μην το τσιγκουνευτείτε, θέλει τουλάχιστον 5 με 6 φέτες το κάθε κομμάτι από το σνίτσελ. Όπως καταλαβαίνετε το bacon έχει λιπαρό στοιχείο και θα έρθει να βοηθήσει πολύ στο να δώσει ακόμα περισσότερη γεύση μέσα στο ρολάκι από το σνίτσελ που θα ψήσουμε στο barbecue. Ήρθε η ώρα να τα τυλίξουμε λοιπόν. Θέλω να τα τυλίξετε όπως είναι σφιχτά, κατά αυτόν τον τρόπο και δεν χρειάζεται ούτε οδοντογλυφίδες ούτε κάποιο σχοινάκι. Απλά να πάρετε μεταλλικά σουβλάκια να τα έχετε κοντά σας και θα έρθετε όπως είναι εδώ, θα περάσετε το πρώτο, θα περάσετε εδώ το δεύτερο. Περίπου ανά 2,5 με 3 δάχτυλα. Εδώ. Λοιπόν, ήδη εδώ έχουμε 5. Βλέπετε, έχουν περάσει. Θα πάμε να κάνουμε και το δεύτερο ρολό μας. Σφιχτά θέλω να μου το τυλίξετε. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν θέλω να περάσετε και το δεύτερο κομμάτι με προσοχή. Ανά 3 δάχτυλα θέλω να τα καρφώσετε μέσα και θα έρθουν να περάσουν από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη και θα έρθει να ενωθεί μαζί με το άλλο. Τώρα δεν έχουμε παρά να πάρουμε ένα μαχαίρι και να το κόψουμε. Θα πάρουμε μαχαίρι το οποίο μπορείτε να πάρετε από τα πρατήρια της Echo και αυτό όπως είναι θα πάει μετά κατευθείαν πάνω να ψηθεί. Τα ρολάκια μου είναι έτοιμα και όπως είναι θα πάμε να τα βάλουμε κατευθείαν πάνω στο barbecue. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε και μετά να φτιάξουμε τη σάλτσα με την οποία θα τα περνάμε για να ρουφήξουν και να γίνουν πάρα πολύ νόστιμα. Κατευθείαν όπως είναι πάμε να τα βάλουμε πάνω στη σχάρα. Θέλω να αφήσετε μια γωνιά στο barbecue γιατί θα βάλουμε το κατσαρολάκι να λιώσει το βούτυρο μαζί με όλα τα υλικά για να φτιάξουμε τη μαρινάδα μας. Αρχίζει να λιώνει και το μπλε τυρί και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Όπως είναι λοιπόν το κατσαρολάκι, μπορείτε να το πάρετε. Εδώ μέσα θέλω να βάλετε καταρχήν βούτυρο. Θα βάλουμε τουλάχιστον 60 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο Lurpak από 100% αγελαδινό γάλα. Βάλτε το μισό
60-65 γραμμάρια. Θέλω να προσθέσετε το μέλι. Είναι ρευστό γιατί έχει ζέστη τώρα εδώ έξω, καλοκαιράκι. Worcestershire sauce. Λευκό κρασί. Και θα χρειαστούμε ξύσμα και χυμό από το λεμόνι. Πάρα πολύ βασικό να έχετε ένα πινέλο. Εγώ έχω το πινέλο από την συλλογή των εργαλείων barbecue που έχω πάρει από την Echo. Και όπως είναι, θα πάμε να το βάλουμε το κατσαρολάκι μας πάνω στη σχάρα. Και με το κουτάλι μπορείτε να ανακατέψετε λίγο, να έρθει να λιώσει το βούτυρο. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε τα ρολάκια μας. Εδώ τώρα έχουμε, μπορούμε να το γυρίσουμε με σπάτουλα, μπορούμε να το γυρίσουμε με λαβίδα, άμα θέλουμε μπορούμε να το γυρίσουμε και με τσιμπίδα. Έχω όλα τα εργαλεία. Λοιπόν, θα το γυρίσουμε αυτό. Έχουν αρχίσει και ψήνονται πολύ ωραία. Η μαρινάδα μου έχει αρχίσει και βράζει. Και κατευθείαν πάρετε το πινέλο σας εδώ και κατευθείαν το περνάμε από πάνω. Βούτυρο. Χαμηλώσουμε λοιπόν εδώ. Θα κλείσω και θα τα αφήσω να ψηθούν. Ήρθε η ώρα λοιπόν. Λοιπόν, θέλω τη μαρινάδα σας αυτή που έχουμε φτιάξει εδώ να βάλετε έτσι από πάνω, μπόλικη, μην τη λυπηθείτε. Και θα βάλουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή τα πλευρό τους. Έχω ωραία πλευρό τους πάρει από την Εύβοια. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Όπως είναι σκέτα στη σχάρα, βάλετε από αυτή την πλευρά και θα έρθετε και σε αυτά σιγά σιγά να βάλετε λίγη από τη μαρινάδα. Γιατί η μαρινάδα έχει μέσα βούτυρο, άρα θα απορροφήσουν τα μανιτάρια και θα ψηθούν και θα γίνουν πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε εδώ μια απλή και ωραία γαρνιτούρα. Όπως είναι, πάνω στα μανιτάρια, στάξτε λίγη από τη μαρινάδα και θα τα αφήσουμε να ψηθούν. Μπορεί να σας βγάλει φλόγα, αλλά είναι λογικό γιατί είναι το βούτυρο που καίγεται, αλλά δίνει όλο το άρωμα. Και φυσικά με τη φιάλη υγραερίου έχουμε το πιο καλό και το πιο υγιεινό μαγείρεμα. Το μπάρμπεκιου θέλει αγάπη. Θέλει να το νιώσετε, έτσι να είναι ωραίο, ζουμερό και να το κάνετε με αγάπη για τους φίλους σας. Λοιπόν, τα σκεπάζω λίγο ακόμα και σε λίγο θα είναι έτοιμα. Τελευταίο γύρισμα, να γυρίσουμε και τα μανιτάρια μας. Πάρτε τη λαβίδα σας, πολύ απλά. Με το χέρι καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα στο κρέας, στο μπάρμπεκιου. Θέλει λίγο ακόμα το κρέας μας και είναι έτοιμο. Και μπορούμε εδώ με την πυρούνα μας να γυρίσουμε τα μανιτάρια μας, τα οποία σιγά σιγά έρχονται και ψήνονται. Οι πιο απλές γαρνιτούρες στο μπάρμπεκιου είναι οι πιο νόστιμες. Μανιτάρια, λαχανικά, μια ωραία πράσινη σαλάτα, ένα ωραίο κουσκούς, ένα ωραίο πλιγούρι που μπορεί να έχετε φτιάξει. Συνδυάζονται τέλεια με το κρέας και φυσικά άμυλο, πατάτες. Η πιο ωραία ώρα είναι τώρα. Είναι η ώρα που τελειώνει η συνταγή, που βασικά είναι έτοιμο το φαγητό. Λοιπόν, πρώτη κίνηση, κλείνουμε καλά τα μάτια μας εδώ και φυσικά κατευθείαν, ακόμα πριν βγάλω, κλείνω τη φιάλη μου για να μην το ξεχάσω. Γιατί η ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Πάμε λοιπόν να τα βγάλουμε. Λοιπόν, θέλω να έχετε μια μεγάλη επιφάνεια. Τα πλευρό τους όπως είναι, τα βγάζω κατευθείαν εδώ. Δεν θέλω να μου τα παραψήσετε, γιατί το μανιτάρι επειδή έχει αρκετή υγρασία, στο μπάρμπεκιου χάνει το νερό του και μετά γίνεται πάρα πολύ στεγνό. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει, να το ψήσετε τόσο όσο να είναι πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο. Και όπως είναι, οπ,
το βγάλετε εδώ. Θα πάρετε μαχαίρι slice ειδικό. Και αυτό φυσικά μπορείτε να το βρείτε στα tools στην Echo. Και πολύ απλά θα κόψετε ωραία κομμάτια. Και λίγο μανιτάρι. Και το μπλε τυρί. Ζηλεύετε. No comments, δεν υπάρχουν λόγια. Το τρώω με τόση χαρά που δεν έχω κανένα πρόβλημα που μετά θα καθαρίσω το μπαρμπεκιού. Θα το καθαρίσω με πολύ χαρά. Άλλο ένα βίντεο για το μπαρμπεκιού φτάνει στο τέλος του. Λοιπόν, φτιάξαμε πολύ ωραία ρολάκια, μοσχαρίσια γεμιστά με μπέικον και μπλε τυρί, πλευρό τους και μια πάρα πολύ ωραία μαρινάδα. Λοιπόν, δεν έχετε παρά να δείτε τη συνταγή στο alexpapandreou.gr. Φυσικά κάντε follow στο Instagram alexpapandreou για να βλέπετε όλα μου τα νέα και έχουμε ακόμα πολλές περισσότερες συνταγές όλο το καλοκαίρι που έρχονται για το barbecue. Όσο για αυτό το πιάτο, πάω να το φάω. Γεια σας.